Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Παλιώστανης, τον κύριο Θεοχάρη Κώστα, και θα τον ρωτήσουμε άμα υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί στην Παλιώστανη, κύριε πρόεδρε. Αποστόλη, συγχαρητήρια πάλι στο μπλοκ το δικό σας, το δυναμικό. Έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά τώρα θα αναφέρω συγκεκριμένα ένα, γιατί να μην κρυβορούμε και κουράζουμε και τον κόσμο. Έχω πρόβλημα πάλι που παρουσιάζεται με το περιφερειακό ιατρείο του χωριού. Ναι. Έχω πρόβλημα εκεί με τη διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Εγγενείων, η οποία δεν ασκεί ισονομία και ισοπολιτεία και κοινωνική δικαιοσύνη έναντι όλων των περιφερειακών ιατρείων. Ναι. Ενώ όλα τα περιφερειακά ιατρία δουλεύουν σχεδόν όλη την εβδομάδα, το δικό μας το περιφερειακό ιατρείο δουλεύει μία φορά την εβδομάδα και πολλές φορές θέλει τον γιατρό το δικό μας μετά από εφημερία. Οπότε έρχεται και κουρασμένος. Και όταν από τα περιφερειακά ιατρία έρχεται κάποιος γιατρός, για να μην μείνει χωρίς γιατρό του ιατρείου, θέλει να στέλνει τη δικιά μας τη γιατρό. Η δικιά μας η γιατρός, θέλω να βρω μέσα και να την εξάρω ότι είναι όντως μια εξαίρετος επιστήμονας, είναι ελληνοπόντια όμως, αυτό είναι το κακό της μοίρας, είναι και αυτή μια φτωχιά και όπου θέλουμε να τρέχουμε, τρέχουμε τον πιο φτωχό άνθρωπο. Εγώ όμως είμαι ευχαριστημένος από τον γιατρό, γιατί όπως είπα, έχει τρεμπορές γνώσεις και άνθρωπος τέλειος. Δηλαδή έχει το χαμόγελο κοντά στον άνθρωπο και μας δίνει ζωή. Επίσης, δεν στέλνει και τα λιπορή και τον γιατρό, δεν στέλνει νοσοκόμα. Όταν εγώ μιλάω μαζί της γιατί κάνει αυτές τις εξαιρέσεις, έχει μία λογική πολύ παράξενη. Μένει στο γεγονός ότι είστε πολύ λίγα άτομα. Ναι. Και λέω εγώ, και συμφωνώ μαζί της, ναι, να πάει γιατρός και στα χωριά τα οποία είναι μεγάλα και είναι παραθαλάσσια. Αυτά τα χωριά όμως δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο άμεσο γιατί ενισχύονται και από ιδιωτικούς γιατρούς. Ναι. Εμείς είμαστε το πιο, που δεν καταλαβαίνει, είμαστε το πιο φτωχό χωριό των Βόρειας και το πιο ορεινό. Εκεί είναι το χωριό, μπορεί να πω, των φτωχών και των αδυνάτων. Είμαστε το πιο απομακρυσμένο χωριό και από το Κέντρο Υγείας Εγγενείων και από το νοσοκομείο Κατερίνης. Και δεν μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα. Ναι. Και μας ταλαιπωρεί αφάνταστα. Όντως και αυτή έχει ένα πρόβλημα. Εκεί δεν έχει, έχει έλλειψη από γιατρός. Αλλά όμως το να παίρνει έναν γιατρό και να τον κάνει 100.000 κομμάτια δεν φτάνει για όλη την Ελλάδα. Και εδώ κάνω, απευθύνομαι και στον Πολάκη, αυτόν τον λαλίστατο τον άνθρωπο, εντάξει, δεν θα αφήσει για έναν γιατρό που λέει να σκοτωθούμε, να μαλώσουμε. Δεν φτάνει ένας γιατρός να καλύψει το Κέντρο Υγείας Εγγενείου. Ας καλύψει όλη την Ελλάδα. Καλό είναι, γιατί οι γιατροί όλοι πρέπει να το αντιληφθεί αυτό, γιατί δεν είναι κοντά στα τζάκια όπως λέει, να κάνει ορισμένες προσλήψεις γιατρών, να ενισχύσει τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, γιατί οι γιατροί έχουν φύγει μέσα στο εξωτερικό και σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει γιατρός. Θα ψάχνουμε τον γιατρό με τα μακαρόνια. Και εμείς λέμε ότι επειδή είμαστε φτωχοί, να μας αφήσει την ησυχία μας, υποφέραμε τόσο καιρό με τα μνημόνια. Είχαμε όλοι, όπως και η Ελλάδα, όλη αυτή την κατάθλιψη. Και τώρα που πάμε να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να έχουμε μια αισιοδοξία, μας χτυπάμε πάλι στο κεφάλι. Εδώ πιστεύω ότι. Κλείνοντας, ποιο να απευθύνουμε. Απευθύνομαι στον Τζίπρα. Ποιο αίτημα να βάλουμε. Στον Τζίπρα, που πιστεύω να καταλαβαίνει, γιατί είναι όντως από φτωχά χωριά, από τα ορεινά χωριά της Επίρου, και καταλαβαίνει τα προβλήματα των φτωχών. Γι' αυτό που θα αναγγείλει στην έκθεση και έχει δίκιο, είμαστε υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων. Και πιστεύω και αυτό, αν πηγαίνει στην Ήπειρο και βλέπει πάνω στο χωριό του ένα σχολείο, ένα ιατρείο, να είναι σκαρφαλωμένο στα βράγια σαν του Αϊτού και να δίνει ζωή στον κόσμο, πιστεύω ότι για πώς θα χαίρεται. Εμείς είμαστε ειρηνικοί, φιλήσυχοι, πιστεύω η δημοκρατία γίνεται στην Παλιώστανη και πιστεύω να λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή το αίτημα είναι να έρχεται ο γιατρός 5 μέρες την εβδομάδα. Ναι, το αυτονόητο. Μην τις περισσότερες μέρες. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μέχρι Παρασκευή τις περισσότερες. Όχι τώρα, μία μέρα την εβδομάδα. Τώρα έρχεται μόνο μία μέρα. Και χωρίς να την υποστηρίζει νοσοκόμα. Και χωρίς νοσοκόμα. Και πολλές φορές τις θέλουν από εφημερία. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Ανήκουν σε άλλη εποχή. Δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Δηλαδή και εμείς έχουμε πάρει το Θεό και τον γιατρό. Αν μας πάρουν και τον γιατρό, θα πεθάνουμε. Και είχαμε μια τραγωδία τώρα στο μάτι. Δηλαδή να μην πεθάνει ακόμα ένα χωριό. Δηλαδή με 500 άτομα που έχουν και έναν οικισμό μικρή μιλιά. Πιστεύω ότι έχουν κοινωνικό πρόσωπο και πιστεύω ότι όντως θα λυθεί το θέμα. Ελπίζουμε να εισακουστείς, κύριε Πρόεδρε. Και με απείλησε κιόλας αυτή. Να είσαι ευχαριστημένος και με μία φορά τη βδομάδα, γιατί θα σου στείλω 15, μια σε μέσα 15.
Είχαμε και... Άρα πιστεύω και ο Κύρκο και μου λέει και αν έχεις παράπονα να πας και στον Κύρκο. Είχα πάει και μια φορά σε αυτόν και αυτός τετραγωνίζει στον Κύρκο. Ο Όμοιος Ομοίου ή πελάζει. Γι' αυτό απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό και πιστεύω όντως έχει κοινωνικό πρόσωπο και να δω τη λύση. Ευχαριστώ πολύ και την ελευθερία.